Κυρία Βαλαβάνη, ευχαριστούμε πολύ που μιλάτε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η πολιτική κρίση στη Γαλλία και κυρίως οι απόψεις που διατύπωσε ο αποπενθής Υπουργός Οικονομίας Αρνό Μοντμπούρ, που απέδωσε την πρωταρχική ευθύνη για την παράταση της κρίσης στις πολιτικές λιτότητας, αλλά και στην πολιτική που επιβάλλει στην Ευρώπη η γερμανική δεξιά, όπως είπε, μονοπολούν το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής κοινή γνώμης. Πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα ισχύει και στην Ελλάδα σήμερα? Κοιτάξτε, η κρίση κυβερνητική στη Γαλλία έχει δύο αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση είναι ότι δυστυχώς με αυτή ολοκληρώνεται η μετατόπιση από τις προεκλογικές θέσεις με βάση τις οποίες εκλέχθηκε τον Ιούνιο του 2012 ο Ολάντ, που ήταν θέσεις που έλεγαν ότι θα ακολουθήσουμε μια πολιτική ανάπτυξη και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Αυτό θα γίνει αντιμετωπίζοντας τις τράπεζες και το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο σαν εχθρούς ουσιαστικά της χώρας και αυτής της πολιτικής, αυξάνοντας τους φόρους στους πλουσίους και καταλογίζοντας όχι τόσο αιχμηρά όσο ο Μοντεμπούργκ, σαφώς όμως ευθύνες στην πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ηγεσία της Γερμανίας, σε μια πολιτική πλήρους προσαρμογής, η οποία βέβαια προσαρμόζει και τη Γαλλία σε ένα πλήρους προσαρμογής στην αυτοκτονική νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα υπό την ηγεσία της Γερμανίας. Και η οποία πολιτική έχει σαν συνέπεια αυτή τη στιγμή να η Ευρώπη να στενάζει κυριολεκτικά κάτω από ένα τριπλό ζυγό χρέους, αυτό που ονομάζουν στάσιμο ανάπτυξης, δηλαδή εκεί μεταξύ 0 και κάτι λίγο πάνω από το 0, το οποίο υπάρχει κίνδυνος να γίνει πια μόνιμη ανάπτυξη, και συγκεκριμένου προβλήματος βέβαια με το τραπεζικό σύστημα, όπου τα κόκκινα δάνεια σύμφωνα με τον Bloomberg φτάνουν τα 1,73, σύμφωνα με άλλες πηγές είναι ακόμα ψηλότερα. Είναι μια πολιτική που βλέπετε ότι ενώ έχει οδηγήσει στο σημερινό αδιέξοδο την Ευρώπη, χειρότερα δηλαδή, πολύ χειρότερα από την κατάσταση το 2012, ωστόσο αυτή η πολιτική δεν εγκαταλείπεται από την άποψη της Ευρώπης, όμως δημιουργεί πλέον ρήγματα. Διότι εδώ δεν πρόκειται για αριστερές δυνάμεις με τον κλασικό παραδοσιακό λόγο, πρόκειται για μια διαδικασία αποσύνθεσης της σοσιαλδημοκρατίας που γίνεται σοσιαλφιλελεύθερη και που μέσα από αυτή τη διαδικασία άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι έχουν μια πολύ πιο ρεαλιστική προσέγγιση, όχι ιδεολογική, περισσότερο ρεαλιστική πολιτική προσέγγιση στην πραγματικότητα, εμφανίζονται σαν ακραίες φωνές. Όταν μονάχα μιλάει, ας πούμε, μια λογική η οποία κρίνει με βάση τα αποτελέσματα. Κύριε Βαλαβάνη, ήθελα να ρωτήσω το εξής για να βάλω στην κουβέντα και μια άλλη παράμετρο. Πιθανότατα σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές και είναι ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει μια κυβέρνηση με κορμό ουσιαστικά τον ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι μπορεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο που μας περιγράφεται να αλλάξει κάτι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στη μικρή Ελλάδα? Κοιτάξτε, αν η μία ανάγνωση της γαλλικής κρίσης είναι ότι ολοκληρώνεται ο μετασχηματισμός του Ολάντ σε τέτοιο βαθμό ώστε χθες που ο Βάλς, όπως ξέρετε, έβγαλε ένα λόγο που φώναξε τρεις φορές «αγαπώ τις επιχειρήσεις», με αποτέλεσμα να δηλώσει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γάλλων Βιομηχάνων ότι πιθανόν η χθεσινή ημερομηνία πρέπει να την κρατήσουμε, γιατί σου αποδειχθεί στο μέλλον ότι υπήρξε στη Γαλλία ένα πριν και ένα μετά, εννοώντας την πλήρη προσαρμογή βέβαια, έτσι. Αν από τη μια μεριά αυτή είναι μια ανάγνωση ουσιαστικά θλιβερή, από την άλλη μεριά όμως το γεγονός ότι έπεσε η κυβέρνηση, ότι παραιτήθηκε ο Αυστριακός Υπουργός Οικονομίας δηλώντας ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει λίγο πολύ μια τέτοια πολιτική, δηλαδή σε παρεμφερή περίπου γραμμή.
το ότι ο Ρέντσι, ο οποίος δεν είναι κάποιος ριζοσπάσης αριστερός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προέλθει μέσα από το σύστημα, κάνει μια προσπάθεια σήμερα με πάρα πολλά εισαγωγικά αναδιαπραγμάτευση, και ότι κάτω βράζει το πράγμα, γιατί βράζει το πράγμα στα χαμηλότερα, αυτό δείχνει τη δυνατότητα να υπάρξουν νέα μπλοκ και νέες συμμαχίες. Και εγώ θα σας έλεγα ότι και η ιστορία με τα αντίμετρα μπορεί να δράσει επίσης καταλυτικά, διότι από μια άλλη πλευρά κρούει τα καμπανάκια για την κατάσταση στην Ευρωζώνη, η οποία, όπως ξέρετε, πριν ακόμα μπούμε στα αντίμετρα, μόνο με τα αντίπεινα ενάντια στη Ρωσία, που είχαν σημαντική συμβολή σε αυτά, είχε ένα μεγάλο μηδέν σαν αποτέλεσμα του δεύτερου τρίμηνου από την άποψη της ανάπτυξης. Μου δίνετε πάσα... Δίνει δυνατότητες για συμμαχίες. Και θα σας έλεγα ότι έχει τεράστια σημασία για την Ευρώπη, φάνηκε και σε όλη την προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές, η μεγάλη σημασία του παραδείγματος του ΣΥΡΙΖΑ, από τη μια πλευρά ως υπόδειγμα για την ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς, που είναι ένα βασικό πρόβλημα για μας όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, από την άλλη πλευρά ως ελπίδα για μια άλλη διέξοδο, για μια διέξοδο στην κατεύθυνση αλλαγής πλεύσης, υπέρ των συμφερόντων των λαών της Ευρώπης και των εργαζομένων, με βάση την οικοδόμηση συμμαχιών σε όλα τα επίπεδα, και πάνω και στους κατώτερους κυβερνητικούς ευρωπαϊκούς κύκλους, και προπαντός βέβαια, γιατί αν δεν υπάρχει αυτό, τα άλλα είναι πολύ αδύνατα, μέσα στον κόσμο, μέσα στους εργαζόμενους της Ευρώπης, έτσι ώστε να μην πάει η κατάσταση η οποία σήμερα έχει δημιουργηθεί με πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτή την κατάσταση, την πορεία προς μια γερμανική Ευρωπαϊκή Ένωση, στην κατεύθυνση το 2015 να έχουμε τη Λεπέν τη θέση του Ολάντ, αλλά να τραβήξει κοινωνικά και πολιτικά ένα δρόμο που πραγματικά να ανοίγει το μέλλον για την νεολαία και για τους εργαζόμενους και για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Κύριε Βαλαβάνη, υπάρχουν όμως και άλλα ανοιχτά μέτωπα στην περιοχή μας. Ουκρανία, για παράδειγμα. Υπάρχει μια ψυχροπολεμική αντιπαράθεση. Κάποιοι μιλούν για αναβίωση δευτέρου ψυχρού πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όλα αυτά υπό το πρίσμα μιας κρίσιμης συνόδου του ΝΑΤΟ, η οποία δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε κλιμάκωση αντιπαράθεσης. Πώς το βλέπει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, εγώ το έχω ζήσει στα διεθνή φόρα που συμμετέχω, είτε πρόκειται για τη διακοινοβουλευτική συνέλευση που έγινε τον Ιούνιο στην Αθήνα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την ελληνική προεδρία, που ακόμα και ο Έλληνας υπέξ εκεί ουσιαστικά δέχτηκε επιθέσεις ως εξαιρετικά μετριοπαθής, γιατί πρέπει να σας πω ότι πλέον στα διεθνή φόρα, είτε πρόκειται για αυτά είτε για το Συμβούλιο της Ευρώπης όπου συμμετέχω, έχει διαμορφωθεί ένα μπλοκ που είναι οι Βαλτικές χώρες, η Πολωνία, αυτοί δηλαδή που έχουν άμεση σύνδεση ουσιαστικά με την Αμερικάνικη παρέμβαση, που η εμφάνισή τους είναι, το λέω έτσι με μεγάλη ευθύνη, όταν μιλούν, αντί να προσπαθήσει να υπάρξει μια συνδιαλλαγή και να μπορέσουν να υπάρξουν συμβιβασμοί και κάποιες διεξόδους που να είναι πραγματικά υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας, είναι σαν να φωνάζουν τα σκυλιά του πολέμου. Βέβαια, για να φτάσουμε σε ένα πραγματικό ψυχρό πόλεμο, δεν αρκεί να φωνάζουν τα σκυλιά του πολέμου, χρειάζεται και οι άλλες δυνάμεις που δεν έχουν τέτοιο χαρακτήρα να συνενέσουν. Θα σας πω ότι με πολύ μεγάλη ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ουκρανικό από ένα πρόβλημα εξωτερικής σύγκρουσης για την εξουσία, για τη δημοκρατία, για την οικονομία κτλ. Διεθνοποιήθηκε. Αυτή είναι η πορεία που ζούμε μέχρι τώρα. Επήλθαν οι εξελίξεις όπως η ιστορία με την Κριμαία, τα αντίπεινα τα οποία οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα αντίμετρα τα οποία αποφάσισε η Ελλάδα και τα οποία θα έχουν άμεσες δυστυχώς συνέπειες και στη χώρα μας σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται, πολύ σοβαρές οικονομικές συνέπειες και από την άποψη του αγροτικού τομέα και από την άποψη του τουρισμού και από την άποψη της ενεργειακής επάρκειας, της τιμής της ενέργειας και τα λοιπά. Εύχομαι να μην το δούμε αυτό το τελευταίο αυτό το χειμώνα. Με το φυσικό αέριο. Περνάμε λοιπόν από αυτή τη διεθνοποίηση, περνάμε από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω αν θα περάσουμε, αυτές όμως είναι εν πάση περιπτώσει οι στοχεύσεις.
με την σύνοδο του Κάρντιφ, στο Κάρντιφ του ΝΑΤΟ, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, το επόμενο Σαββατοκύριακο, σε μια στρατιωτικοποίηση της αντιπαράθεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ, Ρωσίας. Κυρία Βαλαβάνη, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουαλία, ο κύριος Σαμαράς θα μετάσχει και θα έλεγα τι θα ήθελε η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση από την ελληνική κυβέρνηση να προτάξει σε αυτή τη σύνοδο. Καταρχήν να σας πω ότι γίνεται με τεράστια μυστικότητα και από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης, όπου ξέρουμε ότι γίνονται συσκέψεις σε ανώτερα κλιμάκια, αλλά η Βουλή ή τα κόμματα δεν έχουν ιδέα για το τι πρόκειται να συζητηθεί. Και ξεκινώντας από τη χώρα μας και όχι από το γενικότερη περικύκλωση της Ρωσίας, που είναι ο κύριος στόχος από ό,τι φαίνεται αυτής της συνόδου, γι' αυτό και λένε ότι θα είναι και η πιο αποφασιστική σημασία από το τέλος του πολέμου μέχρι σήμερα, λέγεται ότι μπαίνουν δύο πράγματα για τη χώρα μας. Το να φιλοξενήσει drones. Ξέρουμε ότι τα drones είναι υπεύθυνα πέρα από όλα και για όλους τους ματωμένους γάμους στο Αφγανιστάν, όπου τις κινήσεις των συγγενών τις λαμβάνουν ως κινήσεις στρατευμάτων με αποτέλεσμα να επέρχονται βομβαρδισμοί. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα διεθνές κίνημα για την απαγόρευση των drones, όπως υπήρξε ενάντια στις νάρκες, ενάντια στο προσωπικό κατά προσωπικού που είχε και απόλυτη επιτυχία. Αυτό επιτεύχθηκε δηλαδή στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Αυτό είναι το ένα που είναι πάρα πολύ σοβαρό και αφορά και την Σούδα, και λένε ότι αφορά και την Καλαμάτα, την οποία θέλουν να αρχίσει να λειτουργεί σαν υποκατάστημα της Σούδας κατά κάποιο τρόπο. Και το δεύτερο και εξής σοβαρό λέγεται ότι υπάρχει πρόταση για εγκατάσταση ενός τμήματος της λεγόμενης αντιπεριαυλικής ασπίδας, η οποία πρέπει να σας πω ότι μέχρι σήμερα θεωρητικά στρεφόταν ενάντια στο Ιράν, όλοι ήξεραν βέβαια ότι στρέφεται στην πραγματικότητα ενάντια στη Ρωσία. Σήμερα από ό,τι φαίνεται πάνε σε ένα σημείο να το πούν πια, έχουν βελτιωθεί άλλωστε και οι σχέσεις με το Ιράν. Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Μπαίνει λοιπόν ζήτημα σε δύο χώρες στα πλαίσια της στρατηγικής αναδιάταξης των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, που ανάγγειλε ήδη ο Ράσμουσεν σε κοινή συνέντευξη που έδωσε μια πληθώρα εφημερίδων ταυτόχρονα για τη Σύνοδο. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της αναδιάταξης των δυνάμεων του ΝΑΤΟ φαίνεται ότι προβλέπεται ένα κομμάτι του αντιπυραυλικού συστήματος να πάει στη Ρουμανία και ένα κομμάτι να εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, αν υπάρχει τέτοιο θέμα, θα το δικαιολογήσουν με όλη την αποσταθεροποίηση του σκηνικού της Μέσης Ανατολής. Όμως όλη η ιστορία της αντιπυραυλικής ασπίδας ήταν το κύριο βήμα σε πολύ πιο ήπιους και ήσυχους καιρούς από τη Ρωσία, η οποία θεωριόταν ότι θα μπορούσε να συμμετάσχει με κάποιο τρόπο σε κοινά συστήματα ασφάλειας της Ευρώπης, το ότι αποφασίστηκε τελικά ότι η συλλογική ασφάλεια στην Ευρώπη θα είναι όχι μόνο χωρίς τη Ρωσία, δηλαδή τη μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης, αλλά πολύ περισσότερο ενάντια στη Ρωσία. Άρα, κύριε Βαλαβάνη, και να κλείσουμε με αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση. Καμιά ελληνική κυβέρνηση, θα είναι εγκληματικό οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση να αποδεχτεί είτε το θέμα με τους drones, που αυτή τη στιγμή παλεύουν σε διεθνές επίπεδο για την απαγόρευσή τους, είτε το θέμα για την αντιπυραυλική ζώνη, που ας αφήσουμε τώρα αυτά που λέμε για τα ρωσικά αντίμετρα, αφού τα ψηφίσαμε όλα σηκώνοντας το χέρι μας. Τώρα λέμε ότι μακροχρόνιοι δεσμοί κλπ. Καταλαβαίνετε πού θα πάει όλη αυτή η ιστορία, αν εδώ στην Ελλάδα εγκατασταθεί ένα τμήμα της στρατιωτικής ασπίδας επίθεσης, περικύκλωσης ουσιαστικά της Ρωσίας. Κοιτάξτε, είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζούμε μέσα σε ένα πολυπολικό κόσμο. Μια ελληνική κυβέρνηση που νοιάζεται πραγματικά για τα συμφέροντα του λαού και του τόπου, χρειάζεται οτιδήποτε δίνει να το δίνει με
άξονα αυτά τα συμφέροντα και να παίρνει πάντα κάτι, να υπάρχει δηλαδή μια πολιτική quid pro quo η οποία έλειψε διαχρονικά από την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, και ταυτόχρονα για ό,τι όχι λέει να ξέρει ότι μπορεί αυτό το όχι να το πει, δεν υπάρχει μη διπλωματία, δεν υπάρχει πολιτική, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, άρα σηκώνουμε το χέρι μας και μπαίνουμε πιο βαθιά, ας πούμε, σε ένα δρόμο ολέθρου, και να ξέρει ότι υπάρχουν συμμαχίες. Οι συμμαχίες αυτές μπορεί να είναι διαφορετικές από όργανο σε όργανο, μπορεί να είναι ευκαιριακές. Όλες αυτές οι συμμαχίες πρέπει να αξιοποιηθούν. Μέσα στο ΝΑΤΟ σήμερα, σε μια τέτοια κατεύθυνση, οδηγούν η Πολωνία και οι Βαλτικές χώρες και η Μεγάλη Βρετανία. Από την άλλη μεριά υπάρχει η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία που δεν συμφωνούν, και υπάρχει η Γερμανία που κάθεται ανάμεσα σε δύο βάρκες και δεν έχει πάρει ακόμα θέση, διότι έχει ήδη πληγεί από τα αντίπεινα, και μια τέτοια πολιτική θα έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην οικονομία της. Αν δηλαδή εμείς βγαίνουμε, και πρέπει να βγαίνουμε ξεκάθαρα ενάντια σε μια γερμανική Ευρώπη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως για να μην περάσει μια τέτοια πολιτική στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, μπορεί να συμμαχείς και πρέπει να κάνει συμμαχίες, βλέποντας τη δύναμη που έχει η Ελλάδα, έχει μια συγκεκριμένη γεωπολιτική θέση, η οποία μέχρι τώρα, αντί να αποτελέσει πλεονέκτημα, αποτελεί μειονέκτημα και αιτία για όλα όσα έχει πέσει. Ακόμα και το θέμα του χρέους σήμερα, και όχι μόνο ζητήματα πολέμου και ειρήνης που είναι θεμελιακά για την ύπαρξη της χώρας, θα πρέπει να πάρθει υπόψη στη διαπραγμάτευση και για το χρέος η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Κύριε Βαλβάνη, η εξωτερική πολιτική είναι μια πολιτική πραγματιστική. Και βέβαια μια αριστερή κυβέρνηση και μια αριστερή δύναμη πρέπει αυτά τα ζητήματα να τα βάλει στο λαό. Δεν μπορεί δηλαδή να τα συζητά ή να τα διαπραγματεύεται μόνο πίσω από κλειστές αίθουσες που καλύπτονται από το απόρριτο.